Σηκώνουμε το τσακάκι. Πού τα λάδες να είναι. Τον είδατε τον Κλέαρχο, παιδιά, ότι είναι λίγο συγκινημένος. Ναι. Καλημέρα. Κλέαρχε, νομίζω ότι αναβλύζει από μέσα σου. Συγκίνηση. Συγκίνηση για τον καλό μας τον καιρό, γι' αυτό. Α, για τον καιρό, συγκινήθηκε. Ξέρεις πότε είχε καλό καιρό. Τη μέρα που λένε κάποιοι, επί Πασόκ είχε καλό καιρό. Έτσι σου βγήκε ή. Εντάξει, όχι. Καλό καιρό έχει και τώρα, αυτό είναι το σημαντικό. Μην πηγαίνουμε πίσω. Δεν σου έχω πει εγώ ότι είναι μητσοτακικός ο άνθρωπος. Τώρα εσύ είχες και μου λες, όχι, είναι παντός καιρό. Σας μπερδεύω. Είναι σούπερ πούμα. Αφού άλλωστε είπαμε, όπου φυσάει ο άνεμος. Το λέει και το όνομα του κινήματος. Όπου φυσάει ο άνεμος. Κοιτάει το μητσοτάκι και συγκινείται. Είμαστε παντός καιρό. Κοιτάς το μητσοτάκι και συγκινείσαι. Τα κοιτάμε όλα. Τα κοιτάμε όλα. Άμα σου λέω, άκουμε εμένα που σου λέω. Τα κοιτάμε όλα. Παιδάκι μου, εγώ στη ζωή μου θα καταλήξω, θα είμαι αναλυτής Κλέαρχου. Δάκρυ και στη μία περίπτωση. Αυτή είναι η δουλειά μου. Δάκρυ και στην άλλη. Ερμηνευτής, θα είμαι κύκλος του Κλέαρχου σε λίγο. Να γίνουμε κύκλοι. Είμαστε κύκλοι. Είμαστε ήδη κύκλοι. Κύκλοι, έτσι. Εγώ προσπαθώ κιόλας. Να είναι μεγάλη κύκλη και να μπορούν να χωρέσουμε όλοι. Όλοι οι προσωπικοί έχουν παμάσχημα. Αντσέ, παρακαλώ. Να είναι μεγάλη κύκλη να μπορούν να χωρέσουμε όλοι. Κλέαρχε μου, μην το πας το φάμελο όμως. Σε παρακαλώ, κάποια στιγμή αποφάσισε. Θα αποφασίσουμε, έχουμε. Δεν αντέχω άλλο με το φάμελο. Ορκίζομαι σε ό,τι έχω γερό, πιστεύω ότι ο φάμελος θα κατέβει. Πιστεύω ότι θέλει. Ω κύκλο. Τι Παρασκευή ήρθε Γιάννουλη και μα λέει θα ανακοινώσει σήμερα. Γνωρίζετε, Τρίτη είναι σήμερα. Ρε Γιάννουλη, πού είναι. Ρε παιδιά, να παρέμβει ο κύριο Γιάννουλη, παρακαλώ. Ο κύριος Γιάννουλης μας το είπε την Παρασκευή. Ως δημοσιογράφος μας το είπε. Δημοσιογραφικά λέει. Και είσαι και καλός δημοσιογράφος, κύριε Γιάννουλη. Έχω μια πληροφορία, θα ανακοινώσει σήμερα. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να το πω. Λοιπόν. Είστε έμπειροι και τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα αυτά τα θέματα. Αυτό έμπειροι. Εγώ τώρα θα περάσω στα καιρικά. Έχεις το πολιτικό αισθητήριο. Εμείς είμαστε ρεμπεσκέδες που λέγει ο Κουτσούμπας. Όχι. Έτσι λέει ο Κουτσούμπας. Δεν το δέχομαι. Και δίκιο έχει ο Κουτσούμπας. Στο τέταρτο του καιρού τώρα μπήκαμε. 7 και 3. 7 και 3 μέχρι 18. Περίερουσε το γιατί έχουμε τον κύριο Αρβανίτη. Θα το περιμένει. Όλα θα φτιαχτούν στα μέτρα μας. Έτσι όπως πρέπει να είναι. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στα του καιρού μας. Να πούμε ότι σήμερα θα είναι μια ημέρα έτσι με περιορισμένη αστάθεια και η αστάθεια αυτή βέβαια θα αφορά κυρίως τη Δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο δηλαδή και τα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα. Όπως βλέπετε και στους χάρτες των βροχοπτώσεων, εκεί θα έχουμε βροχές και προς τα βορειοδυτικά τμήματα και πρόσφερες τοπικές καταιγίδες. Ήδη εκδηλώνονται κάποιες καταιγίδες προς το βόρειο Ιόνιο. Δεν φαίνεται όμως αυτή η αστάθεια να έχει τη δύναμη να περάσει την οροσειρά της Πίνδου για να δημιουργήσει έτσι αυτές τις άστατες καιρικές συνθήκες και πιο ανατολικά, που σημαίνει ότι στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει με περάσματα όμως από πρόσκαιρες αραιές κατά κανόνα συννεφιές. Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Στον επόμενό μας χάρτη θα παρατηρήσουμε ότι ο άστατος καιρός θα εντοπίζεται λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου προς τα πιο δυτικά γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας. Στις υπόλοιπες όμως περιοχές αναμένουμε πολλές ώρες ηλιοφάνειας με περάσματα όμως από λίγες αραιές συννεφιές. Αυτές οι αραιές συννεφιές εντοπίζονται πολύ ψηλά μέσα στην ατμόσφαιρα. Αυτά τα νεφικά συστήματα αποτελούνται από παγοκρυστάλλια με αποτέλεσμα να μην δημιουργούν κανένα. Ακριβώς. Επειδή βρίσκονται σε πολύ μεγάλα ύψη, τα υδροσταγονίδια παγώνουν. Τα υδροσταγονίδια και παγοκρυστάλλια. Άλλωστε τα νέφη κατά κύριο λόγο από υδροσταγονίδια αποτελούνται, τα οποία συμπυκνώνονται και δημιουργούν αυτούς έτσι τους νεφικούς σχηματισμούς. Και τα παγοκρυστάλλια σε μεγαλύτερα λοιπόν ύψη, και βλέπετε χαρακτηριστικά ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε κάποιο αξιόλογο πρόβλημα για την υπόλοιπη χώρα. Προσοχή όμως λίγο στο βορειοδυτικό κομμάτι της χώρας μας. Εκεί δεν αποκλείεται οι καταιγίδες τοπικά να είναι και ισχυρές. Αυτό το μαθαίνουμε στο σχολείο, να ξέρω. Στο σχολείο. Κάποια πράγματα. Κάποια πράγματα, ναι. Στη φυσική. Στη φυσική. Πάνε κάποια χρόνια τώρα, εντάξει. Ο φυσικός μου φταίει. Καλά, εντάξει. Όχι, ο κύριος Λιθαρής. Ο φίλος μου, ο κύριος Λιθαρής από τα Σέρας. Απλά μετά ασχολούμαστε με άλλα θέματα και κάποια άλλα θέματα τα οποία τα έχουμε διδαχτεί. Αποκτήσαμε στη μνήμη μας, λες. Ούτε απ' έξω δεν περνάει. Όχι, εντάξει, άμα τα ξαναδείτε κάποια στιγμή, πιστεύω ότι κάποια πράγματα μπορεί να τα θυμηθείτε. Πρέπει να είμαστε σκράπες. Τι φυσική. Άλλωστε η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης. Δεν λέμε, άμα δεν κάνεις κάποια επανάληψη. Απ' έξω δεν περνούσαμε. Όχι, δεν τα παρακολουθούσαν τα μαθήματα. Μένα μου άρεσε. Είναι μάθημα και τα παιδιά. Φυσικομαθηματικά εμένα μου αρέσανε. Αλήθεια. Ναι, ζαβώς, εντελώς. Κάποια πράγματα τα κάναμε και στη φυσική του γυμνασίου και στη φυσική του γυμνασίου και στη θερμοδυναμική. Προς το Λύκειο διδάσκονται κάποια έτσι πράγματα. Βέβαια είναι πιο εξειδικευμένα στη μετεωρολογία.
τα εξειδικεύουμε στον τομέα αυτό. Τέλος πάντων, βλέπετε ότι αν εξαιρέσουμε λοιπόν τα δυτικά προεδρικά τμήματα. Βεβαίως. Το τομεάρχης παιδείας στο κόμμα του θα είναι ο ίδιος. Μόλις ήταν ο Παπανδρέου πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών. Σωστό. Μια άλλωστε, η πρώτη ειδικότητα που αποκτάμε είναι καθηγητής. Βγαίνει σαν καθηγητής. Τομεάρχης παιδείας. Ναι, επικεφαλής. Μέσα από τη φυσική είναι και η μετεωρολογία. Πρώτα μαθαίνουμε τη φυσική και μετά είναι δηλαδή. Κλάδος της φυσικής, βεβαίως. Κλάδος φυσικής, ένας από τους κλάδους μάλλον της φυσικής είναι και η μετεωρολογία. Στο πεδίο λοιπόν των ανέμων, βλέπετε, δεν έχουμε να σημειώσουμε κάτι το αξιόλογο. Νοτιάδες οι άνεμοι στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα με μέτριες και προς το βόρειο Ιόνιο τοπικά ισχυρές εντάσεις. Ο βοριάς πλέον περιορίζεται προς το ανατολικό και νότιο Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να φτάνει αργά το μεσημέρι σε αρκετά γεωγραφικά διαμερίσματα τους 27 με 29 βαθμούς. Θα παρατηρήσουμε, θα το δούμε αυτό και στην εξέλιξη του δελτίου μας, ότι από Πέμπτη και στη συνέχεια η θερμοκρασία θα ανέβει πλέον σε καλοκαιρινά επίπεδα. Πάμε να δούμε και τον ομό Αττικής. Δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο. Η μέρα βέβαια ξεκινά με αραιές συννεφιές, στρωματόμορφα νέφη ψηλά στην ατμόσφαιρα. Αυτό θα περιορίσει κάπως την ηλιακή ακτινοβολία, τώρα τις πρώτες πρωινές ώρες. Αργότερα όμως θα διαλυθούν αυτές οι αραιές συννεφιές και θα είναι έτσι πιο τοπικές, πιο περιορισμένες, με αποτέλεσμα να κυριαρχήσει ηλιακή ακτινοβολία κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα, οδηγώντας τον υδράργυρο κοντά στους 30 βαθμούς και τους ανέμους γενικά να μην προβληματίζουν, να πλέουν από διάφορες διευθύνσεις με ασθενείς και τοπικά μέτριες εντάσεις. Πάμε να δούμε και τη Θεσσαλονίκη μας. Και εδώ δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο. Αραιές συννεφιές κατά περιόδους αλλά και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα στραφούν κοντά στο απόγευμα σε νότιους, με τις εντάσεις τους στο θερμαϊκό κοντά στα 4 με 5 μποφόρ. Και η θερμοκρασία και εδώ σε μια μικρή άνοδο θα προσεγγίσει και τους 27 βαθμούς. Βέβαια, αρκετή η δροσιά και η ψύχρα τώρα νωρίς το πρωί, ιδιαίτερα προς τη Βόρεια Ελλάδα. Πάμε να δούμε την εξέλιξη. Αύριο Τετάρτη θα μπορούσαμε να πούμε θα είναι η τελευταία ημέρα αυτής της αστάθειας που θα απασχολήσει και πάλι τη δυτική βορειοδυτική Ελλάδα. Πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες στην υπόλοιπη χώρα και μάλιστα με τον υδράργυρο σιγά σιγά να ανεβαίνει. Θα δούμε αρκετά τριαντάρια αύριο, ιδιαίτερα προς την ανατολική και νότια χώρα, εκεί όπου θα έχουμε και τα μεγαλύτερα διαστήματα με την ηλιοφάνεια. Και να δούμε λοιπόν στην εξέλιξη, στους χάρτες των αερίων μαζών, ότι από Πέμπτη και στη συνέχεια, στον τελευταίο μας χάρτη, θα μας προσεγγίσει μια αρκετά θερμή αέρια μάζα με τη βοήθεια ενός πεδίου υψηλών πιέσεων. Βλέπετε λοιπόν τα πορτοκαλί. Δεν φεύγει με τίποτα από αυτή τη χώρα, ναι. Τα πορτοκαλί χρώματα είναι εστιασμένα προς την περιοχή της Βόρειας Αφρικής. Σιγά σιγά λοιπόν θα αρχίσει να ανηφορίζει αυτή η θερμή αέρια μάζα. Κοίταξε, Κλέα, αρχηγό που λέω. Αποτέλεσμα... Μην λέτε καλό χειμώνα κτλ. Μην το παρακάνουμε κιόλας. 34 χρόνια. Πρώτα προηγείται. Θερμοκρασία. Είναι μια φυσιολογική εξέλιξη για το φθινόπωρο. Δηλαδή, πολλές φορές μέσα στο φθινόπωρο βλέπουμε έτσι κάποια έντονα σκαμπανεβάσματα του υδραργύρου. Να εντοπίσουμε ότι οι πιο θερμές ημέρες θα είναι το Σαββατοκύριακο, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο και η Κυριακή. Παρά ότι η Κυριακή θα αρχίσει σιγά σιγά μια μεταβολή του καιρού, θα τα δούμε αυτά τις επόμενες βέβαια ημέρες. Η ζέστη θα κάνει κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα. Θα βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου. Δεν αποκλείεται τοπικά να ξεπεράσουμε για λίγο και τους 34 βαθμούς Κελσίου σε κλειστά έτσι, γεωγραφικά διαμερίσματα του υπηρωτικού κορμού. Ό,τι πρέπει λοιπόν ο καιρός για να κάνουμε έτσι ακόμη κάποια μπάνια, να δραστηριοποιηθούμε ακόμη στη θάλασσα, μιας και οι θάλασσες μας είναι ακόμη πολύ ζεστές. Μη μας ξεγελάσει όμως αυτή η εξέλιξη, γιατί από το απόγευμα της Κυριακής μας έρχεται μια αρκετά ψυχρή αέρια μάζα από την κεντρική Ευρώπη, με αποτέλεσμα στις αρχές της άλλης εβδομάδας να δούμε και πάλι κατακόρυφη πτώση του υδραργύρου, συνοδεία αστάθειας προς την κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Είναι έτσι φυσιολογικά αυτά τα σκαμπανεβάσματα, σαφώς και θα βρεθούμε πάνω από τα κανονικά για την εποχή θερμοκρασιακά επίπεδα. Παρ' όλα αυτά, μέσα στο φθινόπωρο έχουμε αυτά τα διαλύματα, ας πούμε, του καιρού με τα σκαμπανεβάσματα του υδραργύρου και πότε τις περισσότερες βροχές, πότε η ξηρασία, ας πούμε, για να ομβρία να κυριαρχεί. Μάλιστα. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, λοιπόν. Σκαμπανεβάσματα. Ένα καλό Σαββατοκύριακο ανοίγεται μπροστά μας. Ξέρουμε ότι Πέμπτη και στη συνέχεια πραγματικά θα είναι καλοκαιρινός ο καιρός σε πολλές περιοχές. Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες με ήπιο πεδίο των ανέμων και από την άλλη εβδομάδα πάλι θα θυμηθούμε έτσι λίγο το φθινόπωρο με τον υδράργυρο να πέφτει και να μας έρχονται και πάλι βροχές. Θα δεις τον debate απόψε. Θα προσπαθήσω, αν και είναι λίγο πιεσμένο το πρόγραμμά μου. Σχόλιο, το πρόγραμμά μας, αλλά δεν πειράζει. Βεβαίως. Αύριο το πρωί θέλουμε πολιτικό σχόλιο. Γιατί είναι πιεσμένο το πρόγραμμα, τι θα κάνει 9 το βράδυ. Θα μελετάει τα καιρικά φαινόμενα. 9 το βράδυ θα κάνει. Δραστηριοποιούμαστε και σε άλλου. Έχει κανονίσει κάτι να κάνει. Δραστηριοποιούμαστε και σε άλλου τομεί. Περίμενε. Κάνει δίαιτα τα βράδια σε εστιατόριο όπω και εγώ. Τα βράδια πάντα. Μετά τις 9 σταματάμε. Μέχρι τις 9. Κάπου θα κάνεις δίαιτα όμως μετά. Μετά τις 9 και 11. Κάπου, σε κάνα μαγαζί. Βέβαια, σε κάνα μαγαζί γίνεται η δίαιτα. Χαιρετισμούς της σύζυγου. Στα καλά μαγαζί.